Μια πραγματική γιορτή του επιχειρήν διεξάγεται αυτές τις μέρες στην Κατερίνη. Συγκεκριμένα στην 6η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας Κεντρικής Μακεδονίας. Το κοινό έχει τη μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσει τις μεγάλες εκθεσιακές προσφορές των επιχειρηματιών που συμμετέχουν, ενώ παρουσιάζονται εκθέματα και εκθέτες από τομείς όπως, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά είδη, καλλυντικά, αγροτικά είδη, είδη θέρμανσης αλλά και προστασίας των ματιών. Κοινός παρονομαστής πολλών προϊόντων που παρουσιάζονται είναι η παροχή λύσεων στην εξοικονόμηση χρημάτων σε επίπεδο επιχειρήσεων. Μπορούμε με διάφορες συσκευές να δώσουμε τη δυνατότητα σε έναν Δήμο ή σε έναν ΤΟΕΒ ή σε μια ομάδα παραγωγών γεωργών να έχουν πλήρη εικόνα ποιος ξοδεύει πόσο νερό για την άρδευσή του, ώστε η χρέωση του νερού να είναι δίκαιη. Πράγμα το οποίο σήμερα οι υπολογισμοί σαφώς γίνονται με καλή πρόθεση, αλλά δεν βοηθάει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται να είναι δίκαιοι. Και έχουμε και σπατάλη νερού και είναι ένα πρόβλημα το πρέπει να το δούμε συνολικά σαν κοινωνία. Τη σπατάλη του πόσιμου νερού ή του νερού άρδευσης, του χρήσιμου νερού. Μέσω συστημάτων. Έχουμε ένα παράδειγμα εδώ δίπλα μας, όπου έχουμε μια συσκευή αυτόματης ηλεκτρονικής υδροληψίας και η χρήση της γίνεται ως εξής. Κάθε παραγωγός παίρνει μια κάρτα, η οποία κάρτα χρεώνεται με χρόνο άρδευσης ή με κυβικά άρδευσης, κυβικά μέτρα άρδευσης. Αυτή την κάρτα τη χρησιμοποιεί στο δικό του χωράφι, στη συσκευή υδροληψίας, βάζει την κάρτα και από αυτά που έχει χρεωθεί μπορεί να ζητήσει να ποτίσει τόσες ώρες ή τόσα κυβικά. Οπότε υπάρχει ένας πλήρης έλεγχος ποιος ποτίζει τι και αυτό πιστεύω ότι ωφελεί και το σύνολο των παραγωγών αλλά και την κοινωνία μας. Διότι δεν σπαταλάτε ούτε ηλεκτρικό ρεύμα για το πότισμα, ούτε νερό το οποίο είναι χρήσιμο για μας και για τα παιδιά μας. Η προσωπική περιποίηση και φροντίδα της επιδερμίδας είναι μεταξύ των κατηγοριών ενδιαφέροντος που ελκύει επίσης πλήθος κόσμου. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή τις πρώτες δύο μέρες της εκθέσεως, την τρίτη που διανύουμε σήμερα. Ο κόσμος είναι ικανοποιημένος γιατί παρέχουμε μια πλήρη σειρά στον τομέα των καλλυντικών που ασχολούμαστε εμείς, σε πάρα πολύ προσιτές τιμές και σε προϊόντα που δεν υπάρχουν και στην αγορά. Παραδείγματος χάρη, έχουμε φυτικά προϊόντα που φτάνουν στο 100%. Έχουμε κρέμες προσώπου, κρέμες ημέρας, νύχτας ματιών που δεν υπάρχουν κάτι αντίστοιχο στην ελληνική αγορά. Και από την Κατερίνη κάνουμε το ξεκίνημα για να ξεκινήσουμε την εξάπλωση της εταιρείας μας. Όλο ένα και περισσότεροι είναι εκείνοι που στρέφονται στην εξεύρεση λύσεων για πιο οικονομική θέρμανση. Τις καλύτερες λύσεις για οικονομική θέρμανση για το σπίτι. Πώς βλέπετε την ανταπόκριση του κόσμου? Είναι πολύ ευχάριστο γιατί μας προτιμάει ο κόσμος. Έχουμε πάρα πολύ πελατεία και αυτό είναι το πολύ καλό για μας. Ο κόσμος έρχεται, βλέπει εδώ και κατευθείαν μετά και στο μαγαζί για να δώσει παραγγελίες. Η έκθεση βοηθάει όχι μόνο εμάς και καλό είναι να έρθουν όλοι οι έμποροι της πόλης. Ο θεσμός πρέπει να παραμείνει και να δουλέψει. Στην 6η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας Κεντρικής Μακεδονίας δίδεται μεταξύ άλλων η δυνατότητα σε όσους επισκέπτες ενδιαφέρονται να κάνουν οπτική μέτρηση και προληπτικό έλεγχο των ματιών τους. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο και για την εμπιστοσύνη. Καταφέραμε να κάνουμε πάρα πολλές μετρήσεις και συνεχίζουμε αυτή τη στιγμή. Όπως είδατε και εσείς πίσω, έρχεται ο κόσμος, κάθεται, κάνει προληπτικό έλεγχο και βοηθάει πάρα πολύ γιατί μπορούν πιο γρήγορα, χωρίς να αντικαθιστούμε βέβαια τη δουλειά του γιατρού και του οφθαλμιάτρου, να δώσουμε τον κόσμο το κίνητρο να πάει να επισκεφθεί και τον γιατρό προκειμένου να δει αν έχει αλλάξει κάτι με την ομοιοποία του ή αν χρειάζεται γυαλιά. Έτσι, και είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Και όσον αφορά στις μετρήσεις, κανείς μπορεί να μετρηθεί εδώ πέρα απευθείας και να του δώσετε μια καθοδήγηση? Φυσικά υπάρχει δυνατότητα ο καθένας να μετρηθεί από την ηλικία των 10 ετών. Έχουμε τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε οποιαδήποτε διαθνιαστική ανομαλία, είτε αστιγματισμό, είτε υπερμετροπία ή μοιοπία. Καθώς και την πρεσβειοποία. Και το κίνητρο είναι να μπορούν να πηγαίνουν στον γιατρό τους, να εκμεταλλεύονται την προληπτικό έλεγχο που κάνουμε εμείς και να πηγαίνουν στον γιατρό και να λένε: κάναμε έναν έλεγχο στα παιδιά. Γιατρέ, είδα αυτό. Αν θέλετε, ελέγξτε με. Να μην το αφήνουν. Δηλαδή, συνήθως πηγαίνει πάντα, είναι χαρακτηριστικό της, να το πω έτσι, των Ελλήνων, ότι μόλις δεν βλέπω, τότε πάω στον γιατρό. Ενώ μπορούμε να προλάβουμε και τα παιδιά, να προλάβουν και οι ίδιοι τα μάτια τους και να προστατεύουν όσο γίνεται την όρασή τους. Μεταξύ των προϊόντων που παρουσιάζονται στην έκθεση είναι και αυτά που εξυπηρετούν τη σύγχρονη νοικοκυρά. Να πω για την προσέλευση ότι είχε αρκετή προσέλευση το Σαββατοκύριακο και σήμερα βλέπω κάποια κίνηση παρόλο που η μέρα είναι καθημερινή. Και η ανταπόκριση μπορώ να πω ότι είναι θετική κατά κάποιο τρόπο, παρόλο τις δυσκολίες που υπάρχουν την εποχή αυτή, τις οικονομικές. Εμείς έχουμε ένα προϊόν μοναδικό με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και από την πείρα που έχουμε στα αντικείμενα αυτά που φτιάχνουμε, αλλά και από τις γυναίκες που το έχουν χρησιμοποιήσει, ξέρουμε ότι όποια γυναίκα το χρησιμοποιήσει δεν το αφήνει γιατί είναι εύκολο και εύχρηστο. Παράλληλα εισάγεται μια νέα λέξη κλειδί στη θέρμανση, τα αγροκαύσιμα.
Πρόκειται για αγροτικά παράγωγα όπως κουκούτσια από ηλιά, φλοιός αμυγδάλου αλλά και κουκούτσια από ροδάκινα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμη ύλη. Είμαστε στην ευχάριστη θέση φέτος στην έκθεση που διοργανώνει το επιμελητήριο να παρουσιάσουμε ένα νέο τύπο καυστήρα, ο οποίος εκτός από πέλετ που λέμε το πέλετ του ξύλου, μπορεί να κάψει και όλα τα παράγωγα των αγροτών. Δηλαδή συγκεκριμένα μπορεί να κάψει κουκούτσια από ελιά, το φλοιό του αμύγδαλου, του ροδάκινου, το κουκούτσι από το ροδάκινο, τα φιστίκια που έχουν κάτω στην Αιγίνη και τα οποία τα πετάνε. Μπορούμε να κάψουμε επίσης και τα παλιά είχαμε πολλά φουντούκια, τώρα δεν τα έχουμε. Με λίγα λόγια, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε όλα αυτά που μέχρι τώρα τα πετούσαμε, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να εξοικονομήσουμε τα λεφτά που θα καταναλώνουμε για την ενέργεια. Να τα εξοικονομήσουμε. Αυτό είναι στο θέμα επάνω της ανακύκλωσης. Στην Ευρώπη προχωράει πάρα πολύ και βοηθάει κιόλας η προσπάθεια αυτή των γεωργών. Τώρα εδώ πέρα ο καθένας μόνος του, εκείνο που κάναμε εμείς είναι που φέραμε αυτόν τον τύπο του καυστήρα που τα καίει πάρα πολύ καλά. Και όταν λέω καλά εννοώ ότι ανάβει, σβήνει και δεν βγάζει και ρήπους έξω. Το οποίο είναι σημαντικό για την Ελλάδα, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη τι υποφέρει από τις ανεξέλεκτες συσκευές και τα ανεξέλεκτα καύσιμα που εισάγαμε. Μπορώ να σας πω ότι με αυτή την επένδυση που κάνει ο κάθε ένας γεωργός, μπορεί είναι πιο γρήγορα αποσβέσιμη η επένδυση. Γιατί μέσα σε ένα χρονικό διάστημα μηνών, εξαρτάται φυσικά πόσο καταναλώνει σε πετρέλαιο, αποσβαίνεται το κεφάλαιο που κάνει για να τοποθετήσει τη συσκευή και η συσκευή τοποθετείται και σε παλιούς λεύτες πετρελαίου και σε παλιούς λεύτες ξύλου. Και όπως ξέρουμε τα ξύλα πολύ τώρα βαρέθηκαν, δεν υπάρχουν ξύλα, καταστρέψαμε και τα δάση μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το είδος καυσίμου. Αγρότες επισκέφθηκαν εδώ το χώρο για να μιλήσουν μαζί σας, να εμπνευστούν, να συνεργαστείτε κτλ. Η επισκεψιμότητα είναι καλή, επισκέφθηκαν και οι αγρότες. Το παράπονο μου είναι ότι υπάρχει άγνοια μεταξύ των τεχνητών. Και η μη μάθεια μάλλον είναι η χειρότερη της αμάθειας. Κανένας δεν εμπιστεύεται κανέναν, γιατί μπορώ να σας πω σήμερα μετά την κρίση αυτή του πετρελαίου, το 50% των αυτών που κάναν αλλαγή τρόπου θέρμανσης είναι ευχαριστημένοι και το άλλο το 50% είναι δυσαρεστημένοι. Και πόσο φιλοπεριβαλλοντικό είναι όλος ο μηχανισμός αυτός, γιατί είναι και αυτό ένα από τα ζητούμενα. Το μόνο από αυτού του είδους των καυσίμων που χρησιμοποιούμε λίγο επιβαρυντικό είναι το κουκούτσι από την ελιά. Τα υπόλοιπα, τα ξυλώδια που σας ανέφερα, αν βγούμε έξω και κοιτάξουμε κανένα, δεν βγάζει τίποτα. Και δεν έχουμε ρήπους. Και στην ελιά είναι η επεξεργασία της ελιάς που γίνεται για να βγάλουμε το κουκούτσι με κάποια χλωριούχα υγρά. Και εκείνο, αν μπούμε στη διαδικασία που μπαίνουν οι Ευρωπαίοι και αυτό το καθαρίζουν, μετά έχουμε το ξυλώδες μέρος μόνο της ελιάς που είναι πάλι σωστό, μέρος, σωστό καύσιμο.